η δικιά μου η εισήγηση, η πρόταση ή η παρέμβαση καλύτερα μάλλον, ήταν ότι μας δίδεται τώρα η δυνατότητα σαν περιφερειακή, εννοείται σαν νομός Δράμας, να πείσουμε το Υπουργείο να αρθεί, να άρει μάλλον τις παλιές άδικες αποφάσεις στην φάση της διάρθρωσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δηλαδή, όταν ιδρύθηκαν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η Δράμα αδικήθηκε σε σύγκριση με την περιφέρεια. Ας βάλουμε μόνο συγκριτικό, σαν σύγκριση την περιφέρεια. Όταν σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας, πρωτεύουσες ή στους νομούς, έχουμε ιδρύματα από 9 μέχρι 5 το, ή 4 το τελευταίο. Εμείς έχουμε 2. Και τώρα που επαναξετάζεται το θέμα, γίνεται αναδιάρθρωση όπως λένε, βλέπουμε ότι πάλι αδικούμαστε, γιατί καταργούνται περισσότερα. Δηλαδή, όταν, να το πω λίγο χαρακτηριστικά, παραστατικά, όταν έβρεχε πανεπιστήμια εδώ κάποιοι ή κάπου γενικά κρατούσαν ομπρέλες και γίνανε λιγότερα, και τώρα στην εποχή της λειψιδρίας και της ερημοποίησης καταργούνται περισσότερα. Μιλώντας και εμφύτες, είδαμε ότι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, βλέπουμε αντίδραση από εσάς, αντίδραση από τον Δήμο. Γενικώς ο κόσμος αντιδράει. Τι θέλει να πούμε τα ΔΕΗ. Ωστόσο, μιλώντας με τους φοιτητές, είδαμε ότι στην ουσία οι ίδιοι ετοιμάζουν βαλίτσες. Πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Πιστεύουν ότι τα ΔΕΗ θα φύγουν, είναι απογοητευμένοι. Μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορούν να αντιδράσουν και αν προλάβουν το κακό, ή είναι ήδη αποφασισμένο να γίνει. Κοιτάξτε, χθες υπόθηκε εδώ, μάλλον ξεκίνησα την εισήγηση μου λέγοντας το εξής, ότι ή λες από αρχής ότι είμαι αντίθετος στο σχέδιο αυτό εδώ και δεν μπαίνω στο διάλογο, το καταγγέλω και εν πάση περιπτώσει μπορώ να προχωρώ σε κάποιες κινητοποιήσεις χωρίς να διαβουλεύομαι και να επιχειρηματολογώ, όπως είναι η άποψη κάποιων κομμάτων που είναι απ' αρχής ενάντια σαν σχέδιο νόμου ή σαν προεδρικό διάταγμα για το σύνολο αυτό. Εμείς θεωρούμε, είμαστε με την άλλη όψη, θεωρούμε ότι τελικά θα γίνουν συγχωνεύσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να μην προχωρήσει το σχέδιο Αθήνα. Θα προχωρήσει, θέλουμε δεν θέλουμε, και θέλουμε μέσα από τον διάλογο να πείσουμε την πολιτεία για το δίκαιο των αιτημάτων μας. Δεν θα περιμένουμε όμως να τελειώσει ο διάλογος, να αποφασιστεί και μετά να αντιδράσουμε, γιατί μετά θα είναι αργά, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Γι' αυτό είπα ότι μέσα σε ένα διάστημα 2 το πολύ 3 εβδομάδων θα αντιληφθούμε, γι' αυτό θα είμαστε σε γρήγορση όλοι οι φορείς της Δράμας, την πρόθεση της κυβέρνησης και του Υπουργείου για το τι θα πράξει. Και μετά θα αντιδράσουμε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι καταρχήν οι παριστάμενοι και με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη έχουν αποδεχθεί ότι η Δράμα είναι διαχρονικά η πιο αδικημένη πόλη, ο πιο αδικημένος νομός όσον αφορά την ανάπτυξη των ΑΕΗ και ΤΕΗ. Έχει γίνει αποδεκτό ότι θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις εξισορρόπησης όλης της κατάστασης, και μιας και βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή στον επαναπροσδιορισμό, στον ανακαθορισμό του χάρτη των ΑΕΗ και ΤΕΗ, θα πρέπει η Περιφέρεια να έχει ως πρώτη προτεραιότητα την όσο το δυνατόν αποκατάσταση της αδικίας που έχει υποστεί η Δράμα. Αυτό το οποίο έχει λεχθεί χθες στη συνεδρίαση από εμένα είναι ότι θα έπρεπε καταρχήν να είχαμε έναν προτινόμενο χάρτη από την ακαδημαϊκή κοινότητα των ΑΕΗ και ΤΕΗ της Περιφέρειας. Θα έπρεπε δηλαδή η Περιφέρεια, και μιλώ από πλευράς ακαδημαϊκής κοινότητας καταρχήν, να είχε συντάξει έναν χάρτη ο οποίος δεν θα έβλεπε συνδικαλιστικά με βάση τα συμφέροντα των καθηγητών, ούτε συντεχνιακά, γιατί αυτό παρατηρούμε αυτές τις μέρες να συμβαίνει και είναι απαράδεκτο και μάλιστα σε βάρος της Δράμας, αλλά ούτε και τοπικιστικά, το που κατοικεί, το που μένει και που είναι τα ενδιαφέροντα του καθενός καθηγητή.
Θα έπρεπε αυτοί να δείξουν πρώτοι το δρόμο και να έχουμε μια αντικειμενική αποτύπωση και πρόταση το πώς πρέπει να είναι τα ΑΕΗ και τα ΕΗ στην περιφέρεια και όχι μόνο. Το δεύτερο που έπρεπε να γίνει ήταν να σχεδιάσει ο άλλος πόλος, ο πολιτικός, ο πολιτιακός. Να υπάρχει δηλαδή με βάση τα κοινωνικά κριτήρια ένα σχεδιασμός από την πολιτεία την τοπική, από την περιφέρεια, τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους, τους δήμους, μια πρόταση με κοινωνικά κριτήρια πώς έπρεπε να ήταν αναπτυγμένα αυτά τα ιδρύματα. Και έτσι να ερχόμασταν και να κουμπώναμε τις δύο προτάσεις και να είχαμε ένα αποτέλεσμα αποδεκτό, αντικειμενικό από όλους. Δεν είναι δυνατόν, τόνισα στη σύσκεψη, να βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, να λέει ότι θα πρέπει τα τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ιδρύματα να είναι συνδεμένα με την κοινωνία και με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής και να κλείνει το ΤΕΙ Οινολογίας. Είναι αδιανόητο. Με όσους έχουν γίνει συζητήσεις μέχρι τώρα από μένα είναι προσωπικά στην Αθήνα, εάν ένα τμήμα θα έμενε ήταν το Οινολογίας. Αυτό δηλαδή που έχει να επιδείξει συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις, που έχει να επιδείξει και η περιοχή μας επιχειρήσεις πολύ υψηλού επίπεδου, εξυγχρονισμένες, επισκέψιμα η οποία 7 σε έναν χώρο που πουθενά αλλού δεν υπάρχει και φυσικά το κυριότερο ότι έχει να επιδείξει το πιο ποιοτικό προϊόν όσον αφορά το κρασί αντικειμενικά, μιας και βρίσκεται το δραμινό κρασί στην πρώτη επιλογή του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών Ελλάδος. Ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, όταν μιλάει για κρασί, για ποιοτικό κρασί, ξεκινάει από τη Δράμα. Επιπλέον, αυτό το τμήμα για την κυβέρνηση κοστίζει 0. Γιατί οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν στο ΤΕΙ, στο συγκεκριμένο τμήμα, είναι καθηγητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας. Το δεύτερο είναι το αρχιτεκτονική τοπίο. Πάει να κλείσει ένα τμήμα όπου το οικονομικό βάρος είναι 7.000 ευρώ και με πρόταση την οποία και εμείς καταθέσαμε ως Δήμος Δράμας, λέμε να μεταφερθεί στο υφιστάμενο κτίριο των ΤΕΙ, να βρίσκονται όλα τα ΤΕΙ, τα τμήματα ΤΕΙ σε έναν χώρο και έτσι πρέπει να είναι, έχει και εδώ που βρίσκεται έχει ένα κόστος πάρα πολύ μικρό. Αυτό όμως που έχει είναι τη μοναδικότητά του. Είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα αρχιτεκτονικής τοπίου σε μια χώρα που όλοι θέλουμε να λέμε ότι βρήθη από φυσικό κάλος, μια χώρα η οποία χρειάζεται αισθητικές παρεμβάσεις σε αυτό το αισθητικό κάλος επιστημονικά, με επιστημονικά κριτήρια. Επίσης, δηλώθηκε από τον αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Καβάλας που ήταν παρόν στην σύσκεψη ότι το τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου έχει εξωτερική αξιολόγηση πάρα πολύ υψηλή. Άρα αυτό εδώ έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα οποία λέγονται από την κυβέρνηση για το τμήμα αυτό, το οποίο θέλει να το μεταφέρει, να το μεταλλάξει και να το πάει στη Θεσσαλονίκη.